σκορ, καλή εμφάνιση όσο επέτρεπε και ο αγωνιστικός χώρος. Γενικά είστε ικανοποιημένοι, φαντάζομαι, για την πρόκληση στην επόμενη φάση και τη σημερινή εμφάνιση. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Μετά το πρώτο παιχνίδι που δεν ξεκινήσαμε καλά το 19, πήραμε ένα σκληρό μάθημα. Και ο προπονητής μας είπε ότι πρέπει σήμερα να περάσουμε στην επόμενη φάση, γιατί τα δύο τελευταία χρόνια είμαστε οι νικητές του κυπέλλου Ελλάδος και θα πρέπει να δείξουμε ότι αξίζουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Από το πρώτο λεπτό είμαστε οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού, καταφέραμε και επιβάλαμε το ρυθμό μας και πιστεύω ότι ευνηδιάσαμε την ομάδα της Παναγιακής, γιατί καταφέραμε και σκοράραμε στα πρώτα λεπτά. Και πιστεύω ότι το παιχνίδι τελείωσε στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, όταν σκοράραμε το 3-0 και πιστεύω ότι τελείωσαν όλα. Πολύ καλή στιγμή. Αλλάζεται assist με τον Ζαμπάνη. Δηλαδή σου κάνει assist. Σκοράρεις, κάνεις assist, σκοράρει, δεν συνδύουμε από τέτοιο. Κοιτάξτε, ο προπονητής προσπαθεί να έχουμε όλοι παίχτες να έχουμε μια πολύ καλή χημεία και ισορροπία μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μας έχει ζητήσει να πατάμε πολύ περιοχή, ειδικά οι winger. Κάτι που και εγώ και ο Ζαμπά πιστεύω και οι υπόλοιποι παίχτες που το βάζουν πολύ καλό στο μυαλό και προσπαθούν να το βγάλουν στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί πέρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βοήθησα εγώ τον Ζαμπά και ο Ζαμπά εμένα να σκοράρω και εγώ και ο Ζαμπά. Και από εκεί πέρα τον τελευταίο καιρό ειδικά εγώ βρίσκομαι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και θα θέλω να συνεχίσω έτσι και ακόμα καλύτερα. Πόσο πληροφόρο θα βρει το γεγονό ότι σε ένα παιχνίδι σαν το σημερινό και σε ένα παιχνίδι του καθήματος το αξιτηρίζεται σε τρεις νεαρούς, σε ένας ο Ζαμπά και στον Ζαμπά. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, διότι τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι οι ομάδες δεν στηρίζουν τις ακαδημίες όπως κάνουν στο εξωτερικό για παράδειγμα και αυτό θα πρέπει να το αλλάξουμε. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ στηρίζει και εμένα και τον Ζαμπά και τον Ακόμα όπως είπατε εσείς και θα πρέπει να το βάλουν και οι υπόλοιπες ομάδες αυτό στο πολύ καλό στο μυαλό τους και να συνεχίζουν και να μέρα με τη μέρα να βγάζουν παίκτες από τα σπλάγνα τους και στο μέλλον να τους βάζουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο κύριος Λουτσέσκου τα τελευταία δύο χρόνια έχει καταφέρει να κάνει ένα καταπληκτικό σύνολο. Κανένας δεν παίζει για τον εαυτό του, όλοι παίζουν για την ομάδα και αυτό φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο σύνολο για την ομάδα. Δεν το έχουν πάρα πολλές ελληνικές ομάδες στο πρωτάθλημα αυτό. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Και πιστεύω ότι αυτό αξίζουν 1000 μπράβο στον προπονητή. Και θεωρώ ότι η ομάδα έχει να βγάλει ακόμα πάρα πολλά στον αγωνιστικό χώρο γιατί τώρα ξεκίνησε. Έχει ήδη ο παιχνίδι με τον Όφη. Ο κ. Όφη έρχεται σε αναταραχή. Αυτή η αναταραχή, άλλες φορές κάνει κακό στις ομάδες, άλλες φορές βοηθάει να διασωθούν. Πόσο προβληματίζει ο Κοιτάξτε, με αυτό δεν μας προβληματίζει καθόλου. Δεν κοιτάμε τα προβλήματα που έχει αντίπαλη ομάδα. Κοιτάμε την ομάδα μας, κοιτάμε πώς θα βελτιωθούμε εμείς σε αυτούς τους τομείς που πρέπει να βελτιωθούμε. Μέρα με τη μέρα στην προπόνηση δουλεύουμε όλο και πιο πολύ. Και από αύριο κιόλας θα κοιτάξουμε το παιχνίδι με τον Όφη για να πότε θα προετοιμαστούμε για να πάρουμε τους βαθμούς. Υπάρχουν δύο αγώνες εντός έδρας με Όφη και Εφτάς Γιάννα και μετά ακολουθούν τα ντέρμπι. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι στο 100% θα είναι εκτός. Ο ΠΑΟ προσωπικά θέλω να πω ότι δουλεύουμε πάρα πολλές προπονήσεις, δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά και θέλουμε να κάνουμε δύο νίκες τώρα που έχουμε εντός έδρας για να πάμε στα ντέρμπι με ψηλά το κεφάλι. Πιστεύω ότι θα είμαστε 100%. Η ομάδα είναι πολύ βελτιωμένη όπως είδατε στις τελευταίες αγωνιστικές και θα πρέπει να συνεχίσουμε έτσι.